Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια δεκάδων αθλητικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιεί η οργάνωσή μας πανελλαδικά. Θέλουμε με αυτήν να ανοίξουμε και στη Ρόδο τον δρόμο για μια πιο οργανωμένη παρέμβαση με επίκεντρο το δικαίωμα της νεολαίας στον αθλητισμό και στη φυσική αγωγή. Η επιλογή μας να παρουσιάσουμε αθλήματα που σχετίζονται με τις πολεμικές τέχνες μόνο τυχαία δεν είναι. Γίνεται σε μια περίοδο που μεθοδεύεται η αποπομπή της πάλης από τα Ολυμπιακά αθλήματα. Δεν μπορεί για μας κριτήριο για την ανάπτυξη και την ενίσχυση ενός αθλήματος να είναι το αν πουλάει στην αγορά, το αν ενδιαφέρονται οι χορηγοί ή όχι, αλλά το αν θα μπορεί να συμβάλλει στη θωράκιση της υγείας και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και της συλλογικής ευγενούς άμυλας. Ο αθλητισμός και η φυσική αγωγή συνολικά δεν μπορούν να είναι προνόμιο για τους λίγους να αγοράζονται και να πωλούνται. Ο τζόγος, τα στοιχήματα, τα ντοπαρίσματα, τα στημένα παιχνίδια, οι χορηγοί και τα δισεκατομμύρια δεν έχουν καμία σχέση με το περιεχόμενο και τα χαρακτήρα που πρέπει να έχουν ο αθλητισμός και η φυσική αγωγή. Αυτό που αποδεικνύουν είναι η σαπίλα του καπιταλιστικού συστήματος, στα πλαίσια του οποίου η ανάγκη για σωματική άσκηση γίνεται απρόσιτο και ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Ο αθλητισμός σήμερα, όπως και όλες τις σύγχρονες ανάγκες της νεολαίας για μόρφωση, δουλειά, ζωή με δικαιώματα, συνθλίβονται στη σημερινή κοινωνία που λειτουργεί με σκοπό το κέρδος. Η πολιτική που διαχρονικά ακολουθείται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις συρρυκνώνεται κάθε χρόνο και περισσότερο. Συγγνώμη. Με βάση το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2013 και το μεσοπρόθεσμο 2013-2016 μειώνεται κατά 50% η χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και κατ' επέκταση των αθλητικών σωματείων και ομοσπονδιών. Ο σχολικός αθλητισμός υποχρηματοδοτείται, σχολικά πρωταθλήματα κόβονται το ένα μετά το άλλο, ενώ ταυτόχρονα προωθείται η επιχειρηματικότητα, η σύνδεση με χορηγούς και αθλήματα που δεν πουλάνε εξαφανίζονται, αλλά και οι αθλητικές εγκαταστάσεις που εδώ και χρόνια είναι εγκαταλελειμμένες, παραδομένες στην τύχη τους, πλέον παραδέτονται στο κεφάλαιο. Για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, χρειάζεται συνολική σύγκρουση με την κυρίαρχη πολιτική, να ξεφύγει ο αθλητισμός από τις δαγκάνες της εμπορευματοποίησης, με την κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης. Η πολύμορφη δραστηριότητα θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα και με άλλα αθλήματα, για να έρθει η νεολαία σε επαφή με τον αθλητισμό, συνολικά να διεκδικήσει το αναφέρετο δικαίωμά της στη φυσική αγωγή, ως στοιχείο που προάγει τη βελτίωση της υγείας, την διαμόρφωση της προσωπικότητας, που καλλιεργεί αγωνιστικές αξίες, όπως η συλλογικότητα και η αλληλεγγύη. Από την πρώτη αυτή εκδήλωση, αλλά και από τις υπόλοιπες δραστηριότητες της ΚΝΕ, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τη μάχη ώστε κανείς να μην δεχθεί ότι η φυσική αγωγή, η άσκηση, ο αθλητισμός είναι προνόμιο για λίγους, ώστε να δυναμώσει πάλι προκειμένου κανένα εργατόπεδο να μην μένει στην εξέδρα, αλλά να διεκδικήσει μαζί με την οικογένειά του το δικαίωμα στον αθλητισμό. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση είναι πολύ ελπιδοφόρο το ότι συμμετέχουν και συνδιοργανώνουν 7 σύλλογοι από τη Ρόδο και ένα σύλλογος από την Κάρπαθο. Οι σύλλογοι αυτοί είναι ο Αθλητικός Σύλλογος Ρόδου Γουσου Κουάν Κουμ Φου Kickboxing ο Μαχητής, ο Αθλητικός Σύλλογος Αυτοάμυνας Ρόδου Δωριέας, ο Αθλητικός Σύλλογος Χαπκίντο Ρόδου, οι Τιτάνες Ρόδου Ακαδημία Μαχητικών Τεχνών, ο Αθλητικός Σύλλογος Ασκληπιός Ρόδου, ο Αθλητικός Σύλλογος Μήλων Σύντοκαν Καράτε, ο Αθλητικός Σύλλογος Τζούντο Ζυγός Ρόδου και από την Κάρπαθο, ο Αθλητικός Σύλλογος Πικέντζο Κόμπα Τζιμ.